Ελληνικά παραμύθια. Ρίπλ, το πνεύμα του νερού, μέρος δεύτερο. Στο προηγούμενο επεισόδιο της Ρίπλ, του πνεύματος του νερού, είδαμε ότι στην προσπάθειά της να σώσει το μικρό παιδί, οι φίλοι της, οι εποχές της έδωσαν πολλά μαγικά δώρα. Αλλά οι δυσκολίες της Ρίπλ δεν είχαν τελειώσει. Το πολύ σημαντικό ταξίδι της προς τον ήλιο για τις νεράιδες της φωτιάς μόλις είχε ξεκινήσει. Πάντα αναρωτιόμουν πώς είναι να είσαι στα σύννεφα. Αλλά όχι πια. Αφού είχε συναντήσει όλες τις εποχές, η Ρίπλ ήταν τώρα στο δρόμο για τον ήλιο. Κανένας δεν είχε ταξιδέψει ποτέ τόσο μακριά. Ιδίως ένα πνεύμα του νερού. Αλλά η γλυκιά μας Ρίπλ ήταν γενναία και αποφασισμένη. Σύντομα, τα απαλά σύννεφα εξαφανίστηκαν και ένας δυνατός άνεμος παρέσυρε τη Ρίπλ στην Ανατολή. Σαν να μην ήταν αρκετό, ο ουρανός ξαφνικά σκοτίνιασε και ένας δυνατός κεραυνός παραλίγο να την τραυματίσει. Στριφογύριζε στον ουρανό σαν να την είχε χτυπήσει ένα δυνατό κύμα ωκεανού. Είναι φοβερό. Αυτό είναι όντως ένα δύσκολο ταξίδι. Άραγε θα ξαναδώ ποτέ τον λαμπερό ήλιο. Η Ρίπλ δεν τα παράτησε μπροστά στις δυσκολίες και τελικά εξφενδονίστηκε στο διάστημα. Η Ρίπλ δεν είχε δει ποτέ τα αστέρια από τόσο κοντά. Ήταν ό,τι πιο όμορφο είχε αντικρίσει. Μα πόσο θα ήθελα να μείνω εδώ και να βλέπω τα αστέρια. Αλλά το παιδί ακόμα κοιμάται. Πρέπει να φύγω. Όπως ο Ρούνταλ στο διάστημα, άρχισε ξαφνικά να νιώθει ζεστά. Και πιο ζεστά, και τόσο ζεστά που δεν το άντεχε περισσότερο. Οι νεράιδες της φωτιάς θα είναι κοντά. Αλλά αυτή η ζέστη με αποδυναμώνει. Το βρήκα, το δώρο του χειμώνα. Η Ρίπλ τότε έβγαλε γρήγορα τη χιονονυφάδα και γρήγορα τυλίχτηκε με αυτήν. Να είναι καλά όπου είναι. Το ήξερε ότι θα τη χρειαζόμουν. Μα τι είναι αυτό? Wow, αυτό είναι τεράστιο. Η Ρίπλ είχε μείνει άφωνη από την ομορφιά του παλατιού. Και την ίδια στιγμή που έψαχνε για τις νεράιδες της φωτιάς... Ποια είσαι εσύ? Wow, είμαι πνεύμα του νερού. Και ήρθα για να δω τη Βασίλισσα. Κανένας δεν βλέπει τη Βασίλισσα. Παρακαλώ, έχω ταξιδέψει από μακριά. Δεν μπορείς να φανταστείς τις δυσκολίες που πέρασα για να έρθω. Παρακαλώ, άσε με να τη δω. Αυτά που είπε αλλά και η παρουσία της κίνησαν την περιέργεια της νεράιδας. Επίσης σκέφτηκε ότι και η Βασίλισσα θα ήθελε να ακούσει τι έχει να πει το πνεύμα του νερού. Με προσοχή στα φλογερά της μάτια, η νεράιδα πήγε τη Ρίπλ στη Βασίλισσα. Πνεύμα του νερού! Πώς κατάφερες να έρθεις και γιατί? Υψηλωτάτη μου, έχω ταξιδέψει από την όμορφη γη για να σε συναντήσω. Η Ρίπλ εξήγησε τα πάντα στη Βασίλισσα και την παρακάλεσε για βοήθεια. Το αγόρι πρέπει να ξυπνήσει άμεσα. Είναι απλώς ένα μικρό παιδάκι. Η μητέρα του είναι στεναχωρημένη. Γνωρίζω το ξόρκι που θα μπορούσε να το ξυπνήσει, αλλά χρειάζεται μια σπίθα από την καρδιά και των 7 νεράιδων της φωτιάς. Αυτό και μόνο αυτό θα είναι αρκετά ζεστό για να το ξυπνήσει. Η Ρίπλ τότε τρομοκρατήθηκε. Δεν μπορούσε να το ζητήσει αυτό. Μια σπίθα από την καρδιά τους. Υψηλωτάτη μου, αυτό δεν θα σας πληγώσει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Τίποτα δεν μας πληγώνει, μικρό πνεύμα. Αλλά έχεις δίκιο. Το τίμημα είναι μεγάλο για εμάς. Τι έχεις να μας δώσεις σε αντάλλαγμα? Καλή Βασίλισσα, η επιθυμία σου είναι προσταγή. Δεν έχω κάτι μαζί μου για να προσφέρω. Αλλά ζήτησε ό,τι θες από μένα. Και το υπόσχομαι, εγώ θα σου το φέρω. Φαίνεσαι αποφασισμένη. Λοιπόν, υπάρχει κάτι που μπορείς να μας φέρεις. Δεν μου αρέσει να βλέπω πλάσματα σαν εσένα να φοράνε πέρλες. Δεν μπορούμε να βάλουμε κοσμήματα γιατί οτιδήποτε αγγίζουμε λιώνει. Η γη είναι γνωστή για τις πέρλες της. Εσύ θα πάρεις τη σπίθα μας για το παιδί. Αλλά θα πρέπει να επιστρέψεις με μοναδικές πέρλες για εμάς που δεν θα λιώνουν. Σύμφωνοι? Η Ρίπλ αμέσως το υποσχέθηκε και συμφώνησε σε όλα όσα είπαν οι νεράιδες. Τότε οι 7 νεράιδες έκαναν ένα κύκλο και κράτησαν τα χέρια τους.
τραγούδησαν το πιο όμορφο τραγούδι που είχε ακούσει ποτέ η Ρίπλ. Η Ρίπλ κοίταζε μαγεμένη, καθώς η σπίθα από τις καρδιές των νεράιδων ενωνόντουσαν και σχημάτιζαν μία φλόγα. Η βασίλισσα πήρε τη φλόγα και την έβαλε προσεκτικά σε ένα κρυστάλλινο φιαλίδιο, το οποίο έδωσε στη Ρίπλ. Η Ρίπλ ευχαρίστησε τις νεράιδες και έφυγε από το παλάτι με την υπόσχεση να επιστρέψει σύντομα. Τώρα που είχε τη φλόγα για το αγόρι, το ταξίδι της επιστροφής ήταν πολύ γρήγορο. Όλοι καταχάρηκαν και ζητοκράβγασαν, καθώς είδαν τη Ρίπλ να επιστρέφει πίσω. Ναι, η γενναία μικρή μας Ρίπλ. Τα κατάφερες, Ρίπλ. Η Ρίπλ άνοιξε το φιαλίδιο και η φλόγα βρήκε το δρόμο για την καρδιά του αγοριού. Το παιδί άνοιξε αργά-αργά τα μάτια του. Τι? Μα πού είμαι? Τα κατάφερες, Ρίπλ. Όλοι δακρύσανε από χαρά που είδανε το αγόρι. Μα γιατί κλαις? Εσύ δεν είσαι από νερό. Εγώ έχω καρδιά! Εντάξει! Ηρέμησε, Ογκένε. Πρέπει να πας τώρα το αγόρι πίσω στη μητέρα του. Και εγώ έχω κάτι ακόμα να κάνω. Μα τι να κάνεις? Η Ρίπλ τότε τους είπε ότι οι νεράιδες της φωτιάς της είχαν ζητήσει να φέρει πέρλες που δεν λιώνουν με τίποτα. Τι? Ρίπλ, δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να μην λιώνει από τη ζέστη που έχουν οι νεράιδες. Περίμενε! Έχω πολλές πέρλες στο βυθό. Θα πάω το αγόρι στη μητέρα του και μετά θα σε βοηθήσω, Ρίπλ. Όλοι θα σε βοηθήσουμε. Μετά από αυτό, έβαλαν το αγόρι σε μία βάρκα και ο ωκεανός το πήγε πίσω. Η ιστορία δεν είχε τελειώσει ακόμη. Τα πνεύματα του νερού άρχισαν να ψάχνουν σε κάθε γωνία της γης για μοναδικές πέρλες. Όταν κατάφεραν να γεμίσουν μία τσάντα, όλοι αποχαιρέτησαν την αγαπημένη τους Ρίπλ, που θα έφευγε για να πάει τις πέρλες πίσω στις νεράιδες. Η βασίλισσα και οι άλλες νεράιδες μαζεύτηκαν και δοκίμασαν τις πέρλες τη μία μετά την άλλη. Αλλά δυστυχώς... Λοιπόν, πώς τολμάς? Μας κοροϊδεύεις με το να φέρνεις αυτές τις πέρλες. Τι? Όχι, υψηλωτάτη μου. Σιωπή! Δώσε μου λίγο χρόνο ακόμα, υψηλωτάτη, και υπόσχομαι ότι θα επιστρέψω. Και αυτή τη φορά, αν οι πέρλες δεν είναι καλές, είσαι ελεύθερη να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Εντάξει. Είναι ώρα να φύγεις τώρα. Η Ρίπλ γύρισε πίσω και είπε τα πάντα στους φίλους της. Όλοι τώρα φοβόντουσαν πάρα πολύ για τη μικρή μας Ρίπλ. Στάσου! Ρίπλ, μα πώς το ξέχασα αυτό! Ορίστε, πάρε αυτό! Αυτό είναι πανέμορφο, Γιάννε. Μα τι είναι? Η μητέρα του μικρού αγοριού μου είπε να σου το δώσω. Αυτά είναι πέρλες δακρύων. Πέρλες δακρύων? Ω, ναι! Όταν πήγα το αγόρι πίσω στη μητέρα του, αυτή αμέσως έτρεξε και το αγκάλιασε. Ήταν τόσο ευτυχισμένη που άρχισε να κλαίει και κάθε δάκρυ που έπεφτε στο έδαφος μεταμορφωνόταν σε πέρλα. Τότε τα μάζεψε και τα έκανε κόσμημα. Η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο, ο χειμώνας. Όλοι μου είπανε για τις δυσκολίες που πέρασε η γενναία Ρίπλ. Η καλή ευγενική ψυχή της κίνησε βουνά και ουρανό για να σώσει το παιδί μου. Ευγενικές, γεμάτες αγάπη ψυχές σαν της Ρίπλ κάνουν τον κόσμο μας όμορφο. Δώσε της αυτό, σε παρακαλώ. Ρίπλ, αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία. Αυτές οι πέρλες είναι από την αγάπη μιας μητέρας. Εάν αυτές δεν είναι καλές, καμία δεν είναι. Η Ρίπλ έδωσε τις πέρλες στις νεράιδες της φωτιάς. Τη στιγμή που η βασίλισσα άγγιξε το κόσμημα, οι 7 πέρλες μεταμορφώθηκαν σε 7 πανομοιότυπα κοσμήματα. Μα τι μαγεία είναι αυτή? Όχι, είναι η μητρική αγάπη. Αυτή είναι η μόνη δύναμη στον κόσμο που πάντα μεγαλώνει. Η βασίλισσα της φωτιάς ένιωσε τόσο ταπεινωμένη και της πρόσφερε απλόχερα το θρόνο της. Πνεύμα του νερού, έκανες τις φλογερές καρδιές μας να σιωπήσουν. Θέλουμε να γίνεις βασίλισσά μας. Πάρε το θρόνο και οδήγησέ μας με τη σοφία και την αγάπη σου. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσφορά σας, υψηλωτάτη. Αλλά κανείς δεν πρέπει να ξεχνά τις ρίζες του. Ήμουν και θα είμαι πάντα πνεύμα του νερού. Ο ωκεανός και οι φίλοι μου είναι η οικογένειά μου.
Αυτή είναι ο λόγος που είμαι αυτή που είμαι. Δεν μπορώ να τους αφήσω. Και τώρα που η καρδιά σου βρήκε αυτό που τόσο πολύ επιθυμούσε, είσαι ακόμα πιο κατάλληλη για βασίλισσα. Εσύ φέρνεις την ζέστη στον κρύο χειμώνα. Ο κόσμος σε χρειάζεται όσο χρειάζεται και εμένα. Όλοι έχουμε να παίξουμε κάποιον ρόλο σε αυτόν τον κόσμο. Δάκρυα κύλησαν από τα μάτια της βασίλισσας, καθώς άκουγε τα σοφά λόγια του μικρού πνεύματος. Πήρε πίσω το θρόνο της και αποχαιρέτησε τη νέα φίλη της. Η Ρίπλ επέστρεψε στη γη και ήταν πάλι με την οικογένειά της. Και πλέον, στο δρόμο προς τον ήλιο, σε ένα πανέμορφο παλάτι, είχε και μία δεύτερη οικογένεια.